Με αέρα αισιοδοξίας και μηνύματα για πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η κόπη πίτασης Νόδε Ηρακλείου. Να φροντίσουμε να διατηρήσουμε ότι η Κρήτη από εδώ και πέρα θα είναι πάντα μπλε. Δεν θα αλλάξει χρώμα. Και στις ευρωεκλογές να δώσουμε ένα μεγάλο μήνυμα κυριαρχίας για τον Πρωθυπουργό μας, για την παράταξή μας, για την Νέα Δημοκρατία. Το όνειρο είναι πραγματικότητα. Γιατί πρώτα απ' όλα ενώσαμε δυνάμεις, δεύτερον δουλεύσαμε μεθοδικά, τρίτον ήμασταν συνεπείς σε αυτά που είπαμε και υλοποιήσαμε στη συνέχεια και τέταρτον επικεντρωθήκαμε στον άνθρωπο και στα προβλήματά του. Μεγάλο το στοίχημα η Κρήτη να παραμείνει γαλάζια, όπως εμφατικά σημείωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καταφέραμε και πείσαμε τους Έλληνες την προηγούμενη τετραετία και τους πείσαμε για το πρόγραμμά μας του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας και γι' αυτό το λόγο μας εμπιστεύτηκαν ξανά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ο κόσμος της Κρήτης, του Ηρακλείου, έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση μαζικά. Τόσος κόσμος έχει πολύ καιρό να μαζευτεί σε κομματική εκδήλωση. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο των Αρχανών, έδωσαν το παρόν στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ο Περιφερειάρχης αλλά και Δήμαρχοι του Ηρακλείου. Η πολιτική είναι πρωτίστως μία μάχη αρχών, αξιών και θέσεων. Αλλά για όλους εμάς είναι και κάτι ακόμα. Είναι μία διαρκή μάχη ενάντια στο λαϊκισμό της αριστεράς. Πρώτη φορά θα μπορούμε να πούμε στους καλεσμένους μας ότι τους καλωσορίζουμε στην γαλάζια Κρήτη, στο Μπλε Ηράκλειο. Για πρώτη φορά θα έχουμε 2 εκπροσώπους του νομού μας στο κυβερνητικό επιτελείο.